Mad Radio Podcast. Άμι, γιάμι εδώ πέρα στον αέρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρίς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Άντε καλέ, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Όπως ξέρετε όλοι σας, η Άννα Μαρία, το Σαρδάμ έχει πάει σύννεφο σήμερα. Μην αγχώνεσαι, παιδί μου. Ξέρετε γιατί αγχώνομαι, γιατί έχω την Άννα Μαρία, παιδιά, την παρακολουθώ πρώτον πάρα πολλά χρόνια και τρελαίνομαι. Δεύτερον, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά, να ξέρεις. Και θα το πούμε εδώ πέρα live στον αέρα της εκπομπής μας. Και κοινούς φίλους. Καλά, αρχικά να ξέρεις, σίγουρα φοράμε το ίδιο σουτιέ. Ναι, 100%. Άρα δεν φοράμε. Έτσι, μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεύτερον, αγαπάμε το ίδιο νησί. Ναι, το νησί μου όμως. Εγώ έχω καταγωγή από εκεί. Εγώ το έχω τρακάρει αυτό το νησί, αλλά δεν πειράζει, γιατί σύμφωνο μιλάμε. Και τρίτον, και πιο σημαντικό για μένα, η Άννα Μαρία έχει μία αγάπη στις γάτες, ωραία. Ναι. Αυτό που δεν ξέρεις είναι όμως ότι ο μπαμπάς μου είναι κτηνίατρος. Οπότε και έχω πολύ αγάπη στα ζώα. Βέβαια, στις γάτες είμαι αλλεργική. Όχι, σκληρό αυτό. Συμπαθείς τις γάτες όμως. Θα σου πω, είχαμε και γάτες στο σπίτι. Πάθε ένα αλλεργικό σοκ εκείνη την ώρα, αλλά μου έλεγε ο μπαμπάς μου γενικότερα με τα αλλεργία. Εγώ να το συνηθίζει μετά από ένα σημείο. Ισχύει, ισχύει. Δεν το συνήθισα ποτέ. Όχι. Λες να με αγκαλιάσει τώρα με το Banks που σίγουρα τον έχει αγκαλιάσει πριν. Όχι, όχι. Έχω αλλάξει 500 outfit σήμερα, οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν έχω ούτε μία τρίχα του Banks πάνω μου. Και ξέρετε γιατί έχει αλλάξει τόσα outfits. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Mad TV. Παίζει η εκπομπή που η Άννα Μαρία παρουσιάζει το Madwalk TV, παιδιά, και γίνεται ένας χαμός. Πες μας κάτι. Τι να σας πω, παιδιά, είναι τέλειο, πρέπει να συντονιστείτε, να είστε εδώ συντονισμένοι, αλλά ανοίξτε και την τηλεόραση, γιατί παρουσιάζω το Madwalk TV αυτή την εβδομάδα. Το έκανε και η Δανάη την προηγούμενη εβδομάδα. Εννοείται, και την είχαμε και εδώ καλεσμένη. Αυτή την εβδομάδα είμαι εγώ η παρουσιάστρια. Άκουσα πω το εξής αστείο. Μπαίνω εδώ μέσα, ξέρεις, όταν ερχόμαστε στο Mad, το ξέρεις, γράφουμε όνομα και ώρα και λόγο που είμαστε εδώ συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπαίνω, λέω στην κοπέλα καλησπέρα, γράφω τα όνομά μου, τα τηλέφωνά μου κτλ. Και λέω να πάω, γιατί ήξερα που να πάω, ή να περιμένω να έρθουν να με πάρουν. Και μου λέει, όχι, όχι, μισό λεπτό. Σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει και λέει, έχει έρθει η παρουσιάστρια. Και εγώ κοιτάω και ψάχνω να βρω την παρουσιάστρια. Δεν το πιστεύω. Και λέω, ποια είναι η παρουσιάστρια? Και γυρνάω και βλέπω ότι εννοεί εμένα. Έλα ρε Άννα Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, είσαι πολύ σοβαρά και θα συζητήσουμε και για το Madwalk. Θα το πετάμε λίγο αυτό το θέμα. Μετά από τόσα χρόνια πραγματικά έχεις εμπειρία, γιατί όντως σε παρακολουθώ. Πρώτον, είσαι ηθοποιός. Δεν ξέρω, ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, αυτό. Αλλά είναι. Είσαι ηθοποιός, ρε φίλε. Έχεις κάνει παρουσίαση. Έχεις κάνει τώρα και την κολεξιόν, λέω, το site, το social outcast, το brand, με τις φίλες σου. Ναι. Για μένα αυτό είναι το πιο top από όλα, ρε παιδί μου. Είναι, είναι. Και το έλεγα και με τη Δανάη. Έχεις κάνει ραδιόφωνο. Δεν θα πούμε πού. Είναι ανταγωνιστικό προϊόν τώρα και εδώ πέρα θα με κυνηγάνε. Δεν το έχει συνηθίσει όλο αυτό, ρε παιδί μου. Και YouTuber δεν το συζητάω τώρα αυτό. Ξέρεις τι, μάλλον νομίζω ότι ενώ είμαι όλα αυτά που είπες, και είμαι βασικά ηθοποιός, έχω κάνει όμως όλα αυτά που είπες, νομίζω ότι νιώθω τόσο πολύ YouTuber στην πραγματικότητα, που όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, μου ακούγονται, δεν παρουσιάστρια, δεν είμαι. Που, okay, έχω κάνει παρουσίαση στο παρελθόν, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα που μου χτυπάει στο κεφάλι, ας πούμε, ναι. Όταν κάποιος με προσφωνεί. Να σου πω κάτι. Θέλω πρώτα να κάνω μία ακόμα ανακοίνωση εδώ πέρα, τώρα μόλις θυμήθηκα. Κι άλλη. Ναι, ότι ήταν το celebrity crush του πρώην μου. Αλήθεια. Παιδιά, ναι. Ήμουνα σε εκείνη τη λίστα που έλεγε οι πέντε με τις οποίες μπορώ να σε κερατώσω και... Το είχατε αυτό. Το είχαμε συζητήσει με ποια celebrity θα μπορούσε να κάνει κάτι, θα επέτρεπα, γιατί δεν θα μπορούσα να πω τίποτα εκείνη την ώρα. Είχε πει εσένα και την Έμιλι Ρατακόφσκι τώρα που το σκέφτομαι. Αλήθεια, λέει. Ναι. Ποιος είναι ο πρώην? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια επιτυχιούλα εδώ πέρα και επιστρέφουμε κατευθείαν, παιδιά. Κατευθείαν όμως, λέω, γιατί έχω να τη ρωτήσω πάρα πολλά για το Madwalk και θα σου βάλω και διλήμματα. Το αγαπημένο μου. Νιώθω μια οικειότητα τώρα και το ρισκάρω. Εδώ πέρα, μιγιά, μη θυμήθηκε το ραδιόφωνο σίγουρα και χορεύει. Πόσο σου λείπει από το 1 μέχρι το 10, μας τα πες βέβαια και στον αέρα. 110-10. Νομίζω μάλλον τη λείπει πολύ, δεν ξέρω να το καταλάβω. Μου λείπει πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο είναι η καψούρα μου, η μεγάλη. Είναι όνειρο. Είσαι πολύ τυχερή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκεφτόμουν είναι το ότι όταν πιάνεις μικρόφωνο, μετά είναι μικρόβιο το μικρόφωνο. Είναι μικρόβιο. Είναι κολλητικό το Σαρδάμ. Σήμερα, παιδιά, έχω τη έκανα αυτό το κακό. Άννα Μαρία, δεν θα σε πω τώρα. Αθηνά. Να σου πω, εσύ, θα κάνετε κάποιο catwalk, έμαθα. Καλά, τι θα γίνει στο Madwalk. Το ανακοινώνω εγώ. Έχει κάνει και ένα μικρό teasing η Δανάη, αλλά το ανακοινώνεις εσύ. Είμαι κάτι ενθουσιασμένη. Το Social Outcast δεν έχει κλείσει ούτε 4 μήνες αυτή τη στιγμή που είναι στον αέρα, το e-shop μας. Μπείτε να το δείτε, socialoutcast.gr. Και ήρθε αυτή η αναπάντηχη έκπληξη. Συζητήσαμε, τα βρήκαμε και θα είμαστε στο φετινό το Madwalk. Σαν εταιρεία θα κάνουμε catwalk και μπορώ να πω ότι...
θα κάνει η εταιρεία μας catwalk, αλλά θα περπατήσουμε κι εμείς. Τι ωραία! Καλά, και θα περπατήσετε και είστε και φίλες και το κάνετε μαζί με ένα, δηλαδή ειδικά αυτό με τη φιλία. Ρε φίλε, με τρελαίνει, γιατί λένε ότι και καλά γυναίκες είμαστε ανταγωνιστικές, ότι το ένα, το άλλο κτλ. Και φίλε, όχι. Εγώ δεν θα μπορούσα χωρίς την Δανάη και την Φωτεινή σε αυτή τη ζωή. Ρε παιδί μου, είναι από τους ανθρώπους που πλέον είναι η οικογένειά μου, ας πούμε. Δεν είναι απλά συνεργάτηδες μου. Μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας, μπορεί να μην τα βρίσκουμε στα πάντα, μπορεί να μαλώνουμε, μπορεί. Αλλά είναι άνθρωποι που με τραβάνε φουλ στο να γίνομαι καλύτεροι, με έχουν εξελίξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και θα βάλω το κλάματο. Και τώρα, παιδιά, θα περπατήσουν και στο catwalk του Madwalk 2023 by 3 cents. Και κολλητές και στην... έχουν μαζί την επιχείρηση. Να πω σε αυτό το σημείο, το είχα πει και όταν είχε έρθει η Δανάη, ότι εγώ ξέρω, ας πούμε, το πόσο καλό και σημαντικό είναι αυτό που κάνετε. Γιατί έχω φίλη μου που έχει ελληνικό brand και έχει ρούχα στο social outcast. Α. Θα σου το πω fair, το είπα και στη Δανάη, αλλά δηλαδή και εκείνη μου έλεγε, ρε παιδί μου, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ μεγάλη προβολή και το κάνει δύσκολο, ρε παιδί μου, κάποιος να συγκεντρωθεί τόσο ελληνικά brands που μπορεί, ας πούμε, έχουν φάει πολύ δυσκολία, ρε παιδί μου, τώρα οι άνθρωποι. Αυτός ήταν και ο στόχος μας όταν σκεφτόμασταν και προσπαθούσαμε να δούμε την ιδέα, ρε παιδί μου, και ουσιαστικά βρήκαμε ότι αυτό το πράγμα λείπει από την ελληνική αγορά, γιατί εμείς θέλαμε πάρα πολύ να τη στηρίξουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να τα βρούμε όλα μαζεμένα. Και είπαμε, παιδιά, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, αφού και οι τρεις τρελαινόμαστε με τη μόδα μας, αρέσει. Δεν ξέρω. Είναι 4 μήνες τώρα στον αέρα το social outcast. Είμαι σε ένα πανικό γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα μέσα σε 4 μήνες. Ούτε 4 μήνες. Madwalk, από εδώ, από εκεί, χαμός. Αλλά είναι το παιδί μας. Ρε παιδί μου, αυτό πήγα να σου πω. Το τι είναι, λες και είναι το παιδί σου και όχι μόνο αυτό. Μιλάς και γυαλίζει, ρε παιδί μου, το μάτι σου. Έχει μία σπίθα. Φαίνεται ότι το έχεις κάνει και πραγματικά έχετε δώσει όλες αγάπη. Μη μου κλάψεις. Σε πάω σε διλήμματα της Άννας Μαρίας να γελάσουμε λίγο πριν φύγεις. Πριν αποχωρήσεις. Βάλε με στα δύσκολα. Λοιπόν, άκουμε τώρα λίγο. Έχω μαζέψει πράγμα τώρα. Θέλω να μου πεις ειλικρινά. Να πας survivor για 2 μήνες ή να πας καλεσμένη στο πιο κίτρινο πάνελ για μισή ώρα. Πραγματικά. Πάρα πολύ απέσια. Είσαι φρικτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις τι, άκου, είναι και τα δύο πάρα πολύ κίτρινα. Ναι. Οπότε θα προτιμήσω να πάω στο πάνελ, γιατί τουλάχιστον θα είναι για μισή ώρα. Παίρνεις και το μάξι σου και μετά πας σπίτι σου. Ναι, ναι. Θα στο κάνω πιο εύκολο. Να κάνεις styling με βατραχοπέδιλα και να βγεις έξω ή με εξ ολοκλήρου αντρικά ρούχα. Κάνεις με αντρικά ρούχα, ναι. Το έχω δει, αλλά εξ ολοκλήρου. Σκέψου το, κάντε εικόνα. Θα σου πω. Όταν είχα κάνει εξ ολοκλήρου αντρικά, το μόνο γυναικείο που είχα βάλει ήταν τα παπούτσια, γιατί τα αντρικά δεν μου κάνανε. Εγώ έλεγα και παπούτσια, να βγεις με όλο. Τι θα επέλεγες? Το αντρικό, εξ ολοκλήρου αντρικό. Δεν θέλει το βατραχοπέδιλο για να. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού το κάνεις, αν το κάνεις embrace το styling, είναι καλό. Και όντως μου αρέσει, γιατί είναι πολύ challenging να κάνω με την ντουλάπα του αγοριού μου, ας πούμε, outfit. Είχα βγει με το μποξεράκι. Που έχει γίνει και μόδα, παιδιά, πλέον, γιατί εγώ το βλέπω. Αλήθεια! Βάζουν παιδιά το μποξεράκι και το βγάλαν και σε ελληνική εκπομπή τηλεοπτική με νούμερα τώρα, σας λέω. Τι! Φοράνε το μποξεράκι. Βγάλανε το βίντεο μου που το έχω κάνει 2 χρόνια τώρα. Όχι, πρέπει να το βγάλετε, παιδιά, καταγγέλλω κι εγώ. Καταγγελία! Ντροπή! Λοιπόν, επανέρχομαι, θα στο δείξω το βιντεάκι μετά να ξέρεις. Να γίνεις πλούσια σε μία μέρα, αλλά να πρέπει να βάζεις content στο YouTube αυστηρά 2 φορές την εβδομάδα. Τύπου δεν μπορείς να το κάνεις skip, δεν γίνεται. Αλλά είμαι public. Για 6 μήνες και γίνεσαι public σε μία μέρα. Ή να πας στο I'm a celebrity, get me out of here με 10K την εβδομάδα. YouTube και πάλι YouTube, ρε. Εντάξει, για 6 μήνες. Χωρίς skip όμως. Για 6 μήνες, χωρίς skip, 2 βίντεο την εβδομάδα. Ναι. Και είμαι. Λύνω το οικονομικό μου, ναι, για μια ζωή. Λύνεις το οικονομικό σου για μια ζωή. Ναι. Το αγοράζεις. Το αγοράζω. Και τελευταίο για σήμερα είναι να είσαι όλη μέρα γαλιά με τον Banksy ή να έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις ύφνο όποτε θέλεις. Τύπου το φοράς και πετάς, φεύγεις, ρε παιδί μου, πας. Έχω μπερδευτεί γιατί. Περίμενε. Άμα, ας πούμε, έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω όποτε θέλω ύφνο, δεν με τον Banksy. Δεν θα είμαι αγκαλιά με τον Banksy. Όχι. 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 Να πηγαίνεις μόνη σου. Αυτό δεν μπορεί να το πω. Τη σκότωσα τώρα, εντάξει. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να βάζω τόσο δύσκολα διλήμματα στους ανθρώπους, ειδικά σε ανθρώπους που τους παρακολουθώ και χρόνια και τους γουστάρω και μ' αρέσουν. Οπότε κάνω το σκύψη, το επιτρέπω. Ευχαριστώ. Έχει απαντήσει όμως, παιδιά.
3 στα 4, έτσι. Δυνατή, δυνατή μάχη με η Άννα Μαρία Βέλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας και σε έχουμε ταλαιπωρήσει κιόλας. Όχι, ούτε καν. Εγώ ευχαριστώ, πέρασε τέλεια να με ξαναφωνάξεις μια μέρα που να είμαι λίγο πιο χαλαρή, να τα πούμε λίγο πιο καλά, λίγο πιο τέτοια. Θέλω πολύ. Θέλω πολύ να έρθει εδώ πέρα με τον Κονίλο και να μου τραγουδίσει και τραπ, να ξέρετε. Όχι, Παναγία μου. Γιατί εγώ και αυτό το αγοράζω, να ξέρετε. Θα έρθουμε. Όταν θα γίνει πλατινένιος ο Κονίλο. Κονίλο, νομίζω σε κοροϊδεύουμε και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε 7 seconds. Άννα Μαρία, σε ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Εγώ. Mad Radio Podcast. Τα ακούς στο Apple Podcast, Google Podcast, Spotify και στο κανάλι του Mad Radio στο YouTube.